επικαιρότητα. Θα περάσουμε να συνομιλήσουμε τηλεφωνικά με τον Γενικό Γραμματέα του Δήμου, τον κύριο Νικολάου. Καλησπέρα σας, κύριε Νικολάου. Καλησπέρα σας. Γνωρίζουμε ότι όλοι οι Δήμοι αναγκάστηκαν να προχωρήσουν σε αλλαγές του διαγωνισμού, ήταν σε εξέλιξη λόγω των διαφορετικών συνθήκων που τους παρουσιάστηκαν. Αν δεν κάνω λάθος, σήμερα λήγει η προθεσμία στο Δήμο Κοζάνη, σωστά? Έτσι είναι. Είχαμε βγάλει την πρώτη ανακοίνωση Παρασκευή το μεσημέρι και ξεκινούσε η υποβολή των αιτήσεων από την επόμενη εργάσιμη, άρα από Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη, για 3 μέρες εργάσιμες είναι η ανακοίνωση, η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων. Δυστυχώς τη Δευτέρα το πρωί, ενώ είχαμε βγάλει στον αέρα, όπως είπα, την Παρασκευή την προκήρυξη, Δευτέρα το πρωί η νέα εγκύκλιο τροποποιούσε καταρχήν και τα κριτήρια, προσθέτοντας ένα επιπλέον κριτήριο, το κριτήριο επιδότησης, επιχορήγησης, όπως θέλετε, μοριοδότησης των παλιών καθαριστριών αναέθουσα απασχόλησης, και τροποποιούσε και άλλα πράγματα, όπως τροποποιούσε και το έντυπο υποβολής των αιτήσεων, γιατί δεν είχαν προβλέψει δυστυχώς να υπάρχει η προτίμηση με αρρύθμιση πρώτη προτίμηση, δεύτερη προτίμηση, το αν κάποιος επιθυμεί πλήρη απασχόληση ή επιθυμεί μερική απασχόληση για δικούς τους λόγους. Διευκρινίστηκαν και αυτά. Έχετε εικόνα, κύριε Νικολάου, αν υπάρχει ενδιαφέρον για το διαγωνισμό το συγκεκριμένο? Είναι δεδομένο ότι υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον, γιατί πέρα από τις καθαρίστριες τις παλές, υπάρχει κόσμος που παρότι διαβάζει τα κριτήρια και βλέπει ότι φωτογραφίζονται εισαγωγικά τώρα οι παλές οι καθαρίστριες μέσω του διαγωνισμού με την μοριοδότηση της εμπειρίας και των αιθουσών. Όποιος είναι άνεργος, η ελπίδα πεθαίνει τελευταία. Δυστυχώς υπάρχουν και τέτοιες περιπτώσεις. Δεν μπορούμε, ξέρουμε το τι συμβαίνει στην κοινωνία, σε κάθε κοινωνία και πολύ περισσότερο στην κοινωνία της Κοζάνης. Υπάρχει ενδιαφέρον για κάποιον, ελπίζοντας ότι έστω την τελευταία στιγμή μπορεί και αυτός να πετύχει. Μιλούμε για 94 θέσεις. Τι υποστηρίζει ο Δήμος? Είναι επαρκής ο αριθμός για να καλύψει τις ανάγκες? Όχι, θα θέλαμε σίγουρα περισσότερες. Εδώ για να διορθώσω μια παρεξήγηση, ναι, η οποία ιωρείται, ότι ο Δήμος ζήτησε και δεν μας ενέκρινε αυτές που ζητήσαμε. Δεν υπάρχει αυτό το σκηνικό. Χαρακτηριστικά τέλος Ιούλη μας ζητήθηκε να γνωστοποιήσουμε στο Υπουργείο τον αριθμό των καθαριστριών και τη σχέση εργασίας. Σχέση εργασίας ενώ αν ήταν με 16 αίθουσες πλήρης ωράριο ή με σύμβαση έργου με λιγότερες αίθουσες. Τη δύναμη 36 του 2020. Εμείς στείλαμε τα στοιχεία όπως ακριβώς ήτανε και περιμένοντας την έγκριση της ΠΙΣ μας ήρθανε κατά τη λιγότερο. Σίγουρα θα θέλαμε να είναι περισσότερες. Μάλιστα. Κύριε Νικολάου, έχουμε εικόνα πότε αναμένεται να προσληφθούν οι σχολικές καθαρίστριες? Αν λάβουμε τα χρονοδιαγράμματα που λέει ότι το χρονικό διάστημα απασχόλησης των καθαριστριών είναι 1η Σεπτέμβρη με 36, λογικά 1η Σεπτέμβρη θα έπρεπε να προσληφθούν. Τα περιθώρια όμως τα χρονικά είναι ασφιχτικότατα. Λίγη σήμερα η προθεσμία της δεύτερης προκήρυξης με τις παρενέργειες που σας είχα περιγράψει. Θέλει η υπηρεσία 3 εργάσιμες μέρες για να βγάλει τα αποτελέσματα, να γίνουν σε χρονικό διάστημα 2 ημερών ενστάσεις από κάποιους που θα δούνε τους πίνακες και θα αμφισβητήσουν, ας το πούμε έτσι, την οριοδότηση, να γίνουν οι οριστικοί πίνακες, να καλεστούν μετά οι καθαρίστριες για να αναλάβουν εργασία και το πρώτο δεκαήμερο από την ημέρα της εργασίας να προσκομίσουν και τα ανάλογα δικαιολογητικά, γιατί τώρα κάνω μια παρένθεση, η αίτηση υποβάλλεται ηλεκτρονικά και αφορά μόνο την αίτηση, θα υποβάλλουν τα δικαιολογητικά, όπου και εκεί για διάφορους λόγους, αν τα δικαιολογητικά δεν συμβαδίζουν με αυτά που έχουμε δηλώσει, που έχουν δηλώσει οι υποψήφοι στις αιτήσεις, μπορεί να υπάρχουν και εκεί αλλαγές και καθ' υπόδειξη του Υπουργείου βάσει την κλείο, θα αναγκαστούμε τότε σαν Δήμος, όποιος δεν περνάει με τα δεδομένα των δικαιολογητικών, να τον απολύσουμε και να προσλάβουμε στη θέση του τον αμέσως επόμενο. Τους επιλαχόντες. Κύριε Νικολάου, δηλαδή το βάρος της καθαριότητας θα το σηκώσουν οι νυν εργαζόμενοι? Στην αρχή τουλάχιστον. Φαίνεται. Τώρα δεν ξέρω αν η 7 Σεπτέμβρη είναι η τελική, ας το πούμε, έτσι, ημερομηνία έναρξης των σχολικών, σχολικής περίοδου, ας το πούμε έτσι.
φοβάμαι ότι τα περιθώρια είναι τόσο ασφιχτικά που ναι, δεν γίνεται να είμαστε έτοιμοι. Μάλιστα.